Πληθαίνουν οι ενδείξεις για ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στον χρόνο, με αρμόδιες πηγές να επιβεβαιώνουν πως οι ανακοινώσεις για το μέγεθος και την ποιότητα του φυσικού αερίου θα φέρουν χαμόγελα στη Λευκοσία. Η κοινοπραξία των ΕΝ και Total μπήκε αισίως στη φάση του ποιοτικού ελέγχου και μέσα στις επόμενες λίγες μέρες αναμένεται να ανάψει η φλόγα. Η ερευνητική γεωτρήση στο στόχο έγινε το καλοκαίρι του 2020 σε βάθος 2.287 μέτρων και είχε καταδείξει την ύπαρξη στήλης φυσικού αερίου 260 μέτρων συνολικής ποσότητας 2,5-3 εκατομμυρίων κυβικών ποδών. 5 χιλιόμετρα μακριά από τον Κρόνο βρίσκεται το κοίτασμα Ζεύς, το οποίο σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις εντοπίστηκε στήλη καθαρού φυσικού αερίου 105 μέτρων 2-3 εκατομμύρια κυβικά ποδιά. Στο ίδιο οικόπεδο ανακαλύφθηκε και το κοίτασμα της Καλυψούς, για το οποίο η κοινοπραξία ανακοίνωσε πως κρύβει φυσικό αέριο εξαιρετικής ποιότητας, αλλά μέχρι στιγμής δεν προέβη σε επίσημη εκτίμηση για την ποσότητα. Η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο εν λόγω κοίτασμα είναι ανάμεσα στις επιλογές των ΕΝ και Total για το επόμενο βήμα. Όταν το puzzle ολοκληρωθεί, η κοινοπραξία θα υποβάλει σχέδιο ανάπτυξης με πρώτη επιλογή την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων στο γειτονικό Αιγυπτιακό κοίτασμα Ζορ. Περίπου 8.500 χιλιόμετρα μακριά, στη μακρινή Σανγκάη της Κίνας, η ναυπηγική εταιρεία που είχε αναλάβει τις μετατροπές στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης και πανααεριοποίησης φυσικού αερίου της Κύπρου παρέδωσε το έργο στη CPP, εργολάβο του LNG, στο Βασιλικό. Το αίτημα Προμηθέας παραδόθηκε, ωστόσο δεν παρελήφθη από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία υποστηρίζει πως θα παραλάβει τη μονάδα αφού επιδιορθωθούν κάποια τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν από τις δοκιμές. 昨天，中国石油管道局的格里亚轮改装服饰储存和载气化装置在上海交付，它将与陆地管网连接，成为一座海上天然气工厂，服务于塞浦路斯瓦西利科斯港液化天然气终端项目。这也是中国企业与欧盟首次合作的一带一路能源项目。 Το ETIFA Προμηθέας θα εξυπηρετεί τον πρώτο τερματικό σταθμό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στην Κύπρο, η λειτουργία του οποίου θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε ένα καύσιμο λιγότερο ρυπογόνο από ό,τι τα πετρελαιοειδή.